σε έχω. Αφού με αγαπάς, τι με νοιάζει αν δεν σε έχω. Και αφού δεν σε έχω, τι με νοιάζει αν με αγαπάς. Μαζί μας σήμερα για να συνομιλήσουμε η κυρία Αθηνά Μαξίμου, με αφορμή την παράσταση Βασιλική, παίζεται στο θέατρο Αυλαία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλετε λίγο να μας σχολιάσετε με τη δική σας οπτική γωνία αυτή τη φράση. Ναι, αφού με αγαπάς, τι με νοιάζει αν δεν σε έχω, και αφού δεν σε έχω, τι με νοιάζει αν με αγαπάς. Είναι, νομίζω, τα λέει όλα. Τα λέει όλα με την έννοια ότι έναν άνθρωπο τον οποίο αγαπάμε πάρα πολύ και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτόν. Αν το αίσθημα δηλαδή είναι τόσο μεγάλο, δεν σε νοιάζει αν σε αγαπάει. Και αν δεν σε αγαπάει, πάλι σε νοιάζει. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο είναι λίγο σαν να λέμε ότι είναι σαν να μπορούμε να απομονώσουμε το αίσθημα και να πούμε ότι αυτό είναι αυτόνομο, είναι αυτούσιο, είναι αυθύπαρκτο. Και μέσα σε αυτό το οποίο κανείς βιώνει, έρχεται και μια λογική που λέει ότι ωραία, αφού δεν, λοιπόν, δεν με αγαπάς, δεν με νοιάζει. Αυτό είναι λίγο το πρόσωπο της Βασιλικής, με την έννοια ότι μας λέει επί της ουσία όλη αυτή τη διαδρομή που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος που ερωτεύεται. Υπάρχει και ένα άλλο σημείο στην παράσταση που κάνει ακριβώς το ίδιο, που λέει θέλω να πω αυτό και λέω κάτι άλλο. Θέλω να πω κάτι άλλο και λέω κάτι άλλο. Λέει θέλω να πω όλο, να καταθέσω όλη μου την ύπαρξη, όλο μου το είναι στον άλλον άνθρωπο και κάτι μέσα μου που λέγεται φασαρία, λογική, εγωισμός, εγωκεντρισμός, απαγορεύει στον άνθρωπο να μπει στη διαδικασία να αφαιθεί ολόκληρα στο αίσθημά του. Η Βασιλική όμως βέβαια, παρόλο που το ζει έτσι τόσο δυτά, αφήνεται ολόκληρα στο αίσθημά της. Να πούμε λίγο ποια είναι η υπόθεση της Βασιλικής και βασικά ο χαρακτήρας αυτό. Τι είναι η Βασιλική? Λοιπόν, καταρχήν αυτό είναι ένα κείμενο, είναι μια νουβέλα, η Βασιλική. Δεν είναι αμιγώς ένα θεατρικό κείμενο. Έχει γραφτεί από τη Βάσο Νικολοπούλου, όπου και το 2010 ήταν υποψήφιο για τα κρατικά βραβεία και το 2011 για πρωτοεμφανιζόμενη συγγραφέα στο περιοδικό Διαβάζω. Τη σκηνοθεσία την έχει κάνει η Λίνα Ζαρκαδούλα, και η οποία μου πρότεινε και το έργο, το είχε διαβάσει και της είχε αρέσει πάρα πολύ. Και έτσι αποφασίσαμε να το κάνουμε, γιατί και εμένα νομίζω ότι ακούμπησε χορδές που ήταν πολύ, πολύ βαθιές και πολύ ευαίσθητες. Και έτσι ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή την παράσταση. Η Βασιλική, λοιπόν, το θέμα του έργου, να το πω έτσι πολύ χοντρικά, είναι μια γυναίκα η οποία ερωτεύεται από τα 13 της τον ξάδελφό της, όπου αυτός είναι 22, και για 25 συναπτά έτη έχουν μια μυστική και απαγορευμένη σχέση, όπου όταν ο Φάνης της, το αντικείμενο του πόθου της, ξαφνικά της λέει ότι πρέπει να προχωρήσει και να κάνει οικογένεια, η Βασιλική δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί αυτό, δεν ξέρει να ζήσει χωρίς αυτό, δεν ξέρει τι να την κάνει την ελευθερία που της δίνει, όπως λέει και στο κείμενο. Και μέσα λοιπόν από όλο αυτό το πρίσμα μας αφηγείται τη ζωή της και εκθέτει μπροστά μας ένα ολόκληρο μοσαϊκό από άλλα πρόσωπα, τη μητέρα της, τον αδελφό της, τη φίλη της, τη Δέσποινα, αλλά πάντα με πρωταγωνιστή το Φάνη. Και μέσα λοιπόν από αυτό το μοσαϊκό και από αυτά τα θραύσματα μνήμης και έτσι καταιγισμού εικόνων και σκέψεων, μας ξεδιπλώνει μπροστά μας το αίσθημα του έρωτα, του απόλυτου έρωτα, του ολοκληρωτικού έρωτα. Εσείς θεωρείτε ότι αξίζει μια γυναίκα να αφοσιώσει όλη της τη ζωή στον έρωτα? Εγώ θεωρώ ότι αξίζει να συμβεί σε κάθε άνθρωπο, όχι μόνο σε γυναίκα. Θεωρώ ότι είναι μια περιοχή, αυτό το καθολικό αίσθημα που έρχεται και σε βρίσκει, που νομίζω ότι κανείς πρέπει να το αφήσει να υπάρξει, να το ζήσει, να το περάσει, γιατί νομίζω ότι αν δεν περάσει από αυτή την περιοχή, όλα είναι λίγο ανάπηρα μετά, είναι λίγο λειψά. Αρκεί απλά να μην σε καθυλώσει τελείως, να μην σε ισοπεδώσει,
ενδεχομένως. Ναι, με μια κοινή λογική, όλοι επειδή φοβόμαστε να πονέσουμε και φοβόμαστε να εκτεθούμε και φοβόμαστε να ρίξουμε τον εαυτό μας και να πούμε με ποδοπάτησε κάποιος άλλος. Αυτή είναι μια κοινή λογική και μια κοινή αίσθηση για τα πράγματα που εγώ πιστεύω ότι καμιά φορά μας απαγορεύει ή μας λογοκρίνει ή απαγορεύει στα αισθήματά μας να υπάρξουν ολόκληρα και αυτό μας στερεί δυναμικές και ζωτικής σημασίας αισθήματα και εμπειρίες που είναι σαν να μην ζεις, σαν να, για να μην πονέσεις ζεις λιγότερο. Θεωρώ ότι δεν πειράζει κι αν μας ποδοπατήσουν. Δεν πειράζει κι αν οι άλλοι μας θεωρούν ιτημένους. Γιατί επίσης για μένα το ιτημένος ή νικητής είναι τόσο υποκειμενικά πράγματα. Ένας νικημένος μπορεί να εσωτερικά να είναι μεγαλύτερος νικητής από έναν νικητή. Ο οποίος μπορεί να κάτσει στην νίκη του και να μείνει σε ένα πρώτο επίπεδο και σε μία φεδρή πραγματικότητα, να το πω έτσι. Ενώ κάποιος που έχει ιτηθεί, νομίζω ότι θα πάει με πιο βαθιά συνείδηση παρακάτω. Mm-hmm. Και μία κατάλληλη επεξεργασία, έτσι, αναμφισβήτητα. Η παράσταση είναι μονόλογος. Αυτό ήταν μία πρόκληση για σας. Σας είχε κάποια δυσκολία? Ναι, στην αρχή υπήρχε μια δυσκολία, γιατί ήταν η πρώτη φορά που μπαίνω σε τέτοια βαθιά νερά, το να υπάρξω μόνη μου πάνω στη σκηνή. Αλλά επειδή το κείμενο το αγάπησα τόσο πολύ βαθιά, το ξέχασα στη διαδικασία. Ξέχασα δηλαδή αυτό το κίνδυνο και αυτό το μετεωρισμό του να είσαι πάνω στη σκηνή μόνος σου. Και μπορώ να πω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ένα τεράστιο σχολείο για έναν ηθοποιό να μπει σε αυτή τη διαδικασία και πρέπει να έχει θάρρος ακόμα και σε αυτό, να μην φοβηθεί ότι θα νικηθεί, και αν νικηθεί δεν πειράζει. Παρανερχόμαστε αυτά που λέγαμε πριν, καλύτερα να το προσπαθήσεις. Καλύτερα να πράξεις και να αισθανθείς ολόκληρα παρά να λογοκριθείς ή να μην πράξεις με το φόβο ότι κάποιος θα σε ονομάσει, θα σου δώσει μια ταμπέλα κάπως, ή ότι θα τρομάξεις από το φόβο του πόνου, ότι θα πονέσεις. Δεν πειράζει. Ας πονέσουμε. Η ζωή έχει και τον πόνο μέσα και πρέπει να εξοικειωνόμαστε με αυτόν. Καλή επιτυχία λοιπόν, εγώ να ευχηθώ στη Βασιλική και να αγγίξει πολλές καρδιές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.